Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή υπήρξε ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς του κόσμου και ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός από την αρχαιότητα. Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1873 από γονείς ευγενείς, θρακιώτες στην καταγωγή και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στις Βρυξέλλες. Στη στρατιωτική σχολή του Βελγίου σπούδασε μηχανικός. Το 1889 πηγαίνει στην Αίγυπτο και συμμετέχει στην κατασκευή του φράγματος του Ασουάν και του Ασιούτ. Όταν τα νερά του Νείλου δεν επιτρέπουν εργασία στο φράγμα, μελετά μαθηματικά και κάνει μετρήσεις στην κεντρική είσοδο της πυραμίδας του Χεόπος. Εκεί παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί με τα μαθηματικά και επιστρέφει στο Βερολίνο για να τα σπουδάσει. Το 1905 γίνεται η φοιτητής μαθηματικός στη Γοτίνγκη. Το 1909 διδάσκει ως τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου και το 1918 αναλαμβάνει την έδρα των μαθηματικών στο Βερολίνο. Εκεί μένει μέχρι το 1920, όταν τον καλεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος να οργανώσει το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης ή το Φως εξ Ανατολών, όπως το αποκαλεί ο Καραθεοδωρή. Το όνειρό όμως δεν έγινε πραγματικότητα, αφού το Φως εξ Ανατολών έσβησε με την καταστροφή της Σμύρνης. Κατορθώνει ωστόσο ο Καραθεοδωρή να διασώσει τη βιβλιοθήκη του Υποδιαμόρφωση Πανεπιστημίου της Σμύρνης και να τη μεταφέρει στην Αθήνα. Αυτά συμβαίνουν το 1922. Την ίδια χρονιά διορίζεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και αργότερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ το 1924 διορίζεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Το 1930 επιστρέφει στην Ελλάδα και πάλι μετά από πρόσκληση του Βενιζέλου για να αναλάβει αυτή τη φορά την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου των Αθηνών και την οργάνωση του νεοσύστατου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Με τον κανονισμό λειτουργίας του Καραθεοδωρή λειτουργήσαν και τα δύο πανεπιστήμια για 50 χρόνια. Το 1932 επιστρέφει στην έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και περνά τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, όπως ξέρετε, ήταν ακαδημαϊκός μέχρι το 1950 που έφυγε από τον κόσμο και έτυχε συμπτωματικά να έχω την έδρα του Καραθεοδωρή, η οποία πήρε το 1997, η οποία είχε μείνει καινή μέχρι τότε. Και το άλλο σημείο, που επίσης μια σύμπτωση, είναι ότι έχουμε γεννηθεί ακριβώς την ίδια μέρα. 13 Σεπτεμβρίου του 1973 ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, 13 Σεπτεμβρίου του 1948 ο υποφαινόμενος. Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή σπούδασε μηχανικός στο Βέλγιο και η πρώτη του δουλειά ήταν η οδοποιία της Άμμου. Εκεί φαίνεται ότι εμπνεύστηκε από το πνεύμα του Πυθαγόρα και άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά αν θα γίνει μηχανικός επαγγελματικά ή αν θα στραφεί στο μεγάλο έρωτά του τα μαθηματικά. Άμα θέλουμε να εξετάσουμε τους γενικούς άξονες του έργου του Καραθεοδωρή, μπορούμε να βασιστούμε σε γενικές ιδέες όπως είναι η άλγεβρα, όπως είναι η γεωμετρία, όπως είναι η θερμοδυναμική, όπως είναι ο λογισμός μεταβολών. Σε κάθε τομέα έχει καταφέρει όχι μόνο να έχει δημοσιεύσεις, που είναι φυσιολογικό για έναν ερευνητή τέτοιου επίπεδου, αλλά να αφήσει ένα έργο που αποτελεί μια συνέχεια και για το μέλλον. Όπως ο ίδιος ο Καραθεοδωρή έλεγε, τα μαθηματικά, εάν συνδέονται με φαινόμενα του πραγματικού κόσμου, δυναμώνουν όπως δυναμώνει ο αδγίγας αντέως πατώντας τη γη. Κάθε φορά που έχω ένα σημείο, θεωρώ ότι υπάρχει ένα διάνυσμα. Το διάνυσμα έχει μια κατεύθυνση και ένα μήκος. Ας πούμε, όταν είμαι σε μια επιφάνεια και θέλω να παρουσιάσω ένα πεδίο, μπορώ να το παρουσιάσω με αυτόν τον τρόπο. Ας πάρω μια σφαίρα.
Και τώρα αναρωτιέμαι αν βάλω έναν διανυσματικό χώρο που δεν θα είναι διανυσματικό χώρος, αλλά στην πραγματικότητα θα έχει μια σύμμορφη απεικόνηση, και μπορώ να πω ότι σε κάθε σημείο εφάπτεται ένας διανυσματικός χώρος όπου υπάρχει ένα διάνυσμα. Και τώρα θα ήθελα να βάλω διανύσματα τα οποία να είναι συνεχόμενα. Η ιδέα του Καραθοδόρη είναι η εξής. Λέει ότι άμα πάνω στη σφαίρα βάλουμε ένα πεδίο, θα έχουμε αναγκαστικά δύο ομβιλικά σημεία. Άρα, ομβιλικό σημείο τι σημαίνει? Βάζουμε τον ισημερινό και κάνουμε όλους τους παράλληλους. Άμα κάνουμε όλους τους παράλληλους, θα μας είναι έτσι. Στους δύο πόλους έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί η καμπύλη τοπικά είναι σαν να είναι κλειστή. Εδώ αυτό σημαίνει ότι είναι ομβιλικό σημείο. Ο Καραθοδρή λοιπόν κάνει μια γενίκευση. Μπορούμε να αποδείξουμε σχετικά εύκολα ότι υπάρχει πάντα ένα ομβιλικό σημείο. Στο κεφάλι σας έχετε ένα σημείο, συνήθως προς τα πίσω, όπου τα μαλλιά φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Για να καταλάβετε τη φαντασία που είχε ο άνθρωπος. Παίρνω τώρα ένα σημείο, το κάνω έτσι και κάνω αυτό το χώρο. Κάνω αυτό. Και συνεχίζω μέχρι να καλύψω όλο τον δίσκο. Στην πραγματικότητα έχω εδώ μια διπλή ιδιομορφία. Όλα αυτά εφάπτονται, άρα ξέρω σε κάθε σημείο που να πάω, αλλά όταν βρίσκομαι εδώ έχω ένα πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι η εικασία του Καραθοδόρη, δεν αφορά μόνο τις σφαίρες, μπορεί να είναι κάτι που να είναι παραμορφωμένο. Το πρόβλημα που απασχολεί τον Καραθεοδωρή έρχεται από τη θερμοδυναμική. Είμαστε στο τέλος του 19ου αιώνα. Η φυσική και η μηχανική έχουν εντοπίσει τρεις λέξεις κλειδιά: θερμοκρασία, θερμότητα και εντροπία, οι οποίες περιγράφουν τα φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να αναχθούν σε μηχανικά φαινόμενα. Η θερμοδυναμική έχει τρεις νόμους βασικούς, ή παλιά τα λέγανε και τρία αξιώματα. Ο πρώτος νόμος είναι αυτός που λέει ότι σήμερα που λέμε ότι η ενέργεια στο σύμπαν διατηρείται. Δεύτερον, το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, το οποίο μας λέει βασικά ότι η εντροπία στο σύμπαν αυξάνεται. Η φυσική της ερμηνεία είναι ότι η εντροπία βασικά μετράει την αταξία στη φύση. Δηλαδή είναι αντίθετο από την τάξη. Η άποψη δική μου είναι ότι οι δύο νόμοι της θερμοδυναμικής διατυπώθηκαν εσπέρματι από τον Ηράκλητο και τον Δημόκριτο. Και ο μεν Ηράκλητος είπε το περίφημο «Κόσμο τόνδε ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων επίησεν, αλλά είν πάντοτε και έστιν και έστε πυρ αΐζον αναπτώμενον μέτρα και σβηνήμενον μέτρα». Που σημαίνει αυτόν τον κόσμο δεν τον έκανε ούτε κάποιος άνθρωπος, ούτε κανείς από τους θεούς, αλλά είναι πάντοτε και είναι και θα είναι φωτιά πάντα ζωντανή που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο. Το πυρ, το αρίζον, είναι η ενέργεια, που είναι έννοια μεταγενέστερη, γιατί την εισήγαγε ο Αριστοτέλης. Αλλά αυτό εννοούσε. Που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο, είναι η έννοια της εντροπίας. Ο δε Δημόκριτος είπε το «ουδέν εκ του μειόντος γίνεται, ουδέν εις το μειόν θύρεται». Τίποτε δεν γίνεται από το μη υπάρχουν και τίποτε δεν θύρεται εις την ανυπαρξία. Και μάλιστα εκφράζεται με το γράμμα S. Γιατί εκφράστηκε το γράμμα S? Είναι ενδιαφέρον, γιατί δείχνει το οφειοειδές του ΑΕΣ, ότι είναι κάτι κακό. Τι είναι προς την καταστροφή, τι είναι προς την αποδιοργάνωση.
Αυτή την έννοια όμως της αποδιοργάνωσης την εισήγαγε, μπορέσαμε να το προσεγγίσουμε μέσω του ορισμού που έδωσε και της μελέτης που έκανε ο Καραθεοδωρή. Ο νόμος αυτός είχε τεθεί διαφορετικά από διαφόρους φυσικούς της εποχής εκείνης. Αυτό που έκανε ο Καραθεοδωρή έδεσε ένα μαθηματικό, κατά κάποιο τρόπο, νόμο, το οποίο διατύπωσε το δεύτερο θερμικό αξίωμα, που το οποίο το λέμε καμιά φορά και αξίωμα Καραθεοδωρή ή αρχή Καραθεοδωρή. Το ενδιαφέρον πρόβλημα την εποχή εκείνη ήταν ο λογισμός των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Δηλαδή πώς μια μεταβλητή αλλάζει, άμα εξαρτάται από άλλες μεταβλητές. Και το πιο ενδιαφέρον ήταν πότε παίρνει μέγιστη ελάχιστη τιμή. Έχουμε ένα σύνολο α και έχουμε ένα σύνολο β. Και περνάμε από το ένα στο άλλο με μία απεικόνηση. Τώρα, θέλουμε αυτή η απεικόνηση να έχει κάποιες ιδιότητες. Μία ιδιότητα είναι να είναι σύμμορφη. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό εδώ, όταν το πετάω εκεί πέρα, διατηρώ κάποιες ιδιότητες, τις οποίες έχω καταγράψει. Ας πούμε ότι είναι το ορθογώνιο. Όταν λοιπόν θα κάνω τη μετατροπή, εγώ θέλω, όπως και να είναι η καμπύλη, εδώ να είναι ορθογώνιο. Αυτό το σημείο με αυτό το σημείο θα έχουν τοπικά μια σύμμορφη απεικόνηση. Αν μπορώ να το κάνω σε όλη την επιφάνεια, τότε θα μπορέσω να πω ότι έχω μια σύμμορφη απεικόνηση γενική. Έχω ένα πλέγμα, είναι όλα με γωνίες και τώρα αναρωτιέμαι αν αυτό μπορώ να το παραμορφώσω. Να κάνω μια καμπυλότητα τέτοιου τύπου, μια άλλη καμπυλότητα τέτοιου τύπου και βλέπετε ότι αυτό δεν είναι το ίδιο. Αλλά τι έχω κάνει? Έχω διατηρήσει μια ιδιότητα ότι είναι όλες ορθογώνιες οι γραμμές. Άρα εδώ όταν θα θέλω να ζωγραφίσω ένα αντικείμενο, μπορεί αυτό το αντικείμενο να ζωγραφιστεί έτσι. Θα είναι λίγο παραμορφωμένο, αλλά η απεικόνηση θα είναι σύμμορφη με την έννοια ότι θα έχει διατηρήσει μερικές ιδιότητες. Να φανταστώ ότι είμαι πάνω σε έναν κύκλο και κοιτάζω μόνο τις εφαπτώμενες. Τοπικά ο κύκλος είναι σαν να είναι μια εφαπτώμενη. Τοπικά είναι το ίδιο και εδώ. Το θέμα είναι πώς να περάσω από εδώ, εδώ. Ενώ είμαι πάνω σε μια ευθεία, ξέρω ότι για να αλλάξω μετά την πορεία θα έχω ένα πρόβλημα. Αυτό που έχω ζωγραφίσει είναι μια πολλαπλότητα. Άμα βάλω τον κύκλο με όλες τις εφαπτώμενες, είναι μια ολότητα. Στην πολλαπλότητα, οι τεχνικές που έχει αναπτύξει ο Καραθεοδωρή μας επιτρέπουν να περάσουμε από το ένα στο άλλο χωρίς να έχουμε αλλίωση. Αυτό μας επιτρέπει να μεταφέρουμε ένα πρόβλημα σε έναν άλλον χώρο όπου είναι λίγο διαμορφωμένο, εκεί μπορώ να το λύσω και μπορώ να το ξαναφέρω. Μερικές φορές έχω ένα πρόβλημα που ανήκει σε αυτόν τον χώρο, ξέρω ότι η λύση είναι σε αυτόν τον χώρο και ξαφνικά βλέπω ότι δεν γίνεται να περάσω από αυτό στο αυτό. Τι κάνω? Περνάω π.χ. με αυτόν τον χώρο, στους μυγαδικούς και ξανακατεβαίνω. Και μετά κάνω δίθεν ότι πέρασα. Πιο απλά, έχω ένα φράγμα, έχω ένα στόχο, έχω μία άφιξη. Άμα κάνω κλασικά, δεν μπορώ να πάω, έχει ένα φράγμα. Άμα κάνω αυτή την κίνηση, μπορώ να πάω. Άρα, εδώ μπορώ να πω ότι είναι σαν να πήγα. Σε αυτό το κομμάτι έχω μία μη συμβατική προσέγγιση, επειδή για να φτάσω στον στόχο, απομακρύνουμε από τον στόχο. Παίρνουμε ένα πρόσωπο. Στο πρόσωπο υπάρχουν μερικά σημεία που είναι μαλακά. Είναι μερικά σημεία που είναι σκληρά. Αυτό το πράγμα είναι σκληρό. Αυτό το πράγμα είναι σκληρό. Αυτό που λέμε είναι ότι εδώ μπορώ να βρω μια μάσκα και να πω ότι αν έχω ένα πρόσωπο που μοιάζει με αυτή τη μάσκα, τότε μπορεί να μοιάζει και με το πρόσωπο. Ένας τρόπος να το θέσω πιο μαθηματικά είναι να πω ότι από εδώ μπορώ να πάω με μια σύμμορφη απεικόνηση και να πω ότι οτιδήποτε βρίσκεται εδώ μπορώ να το μεταφέρω εδώ. Που σημαίνει ότι αν ξαφνικά υπάρχει μια αλλαγή εκτός από τα σκληρά σημεία, μπορεί αυτό να το φουσκώσω. Αλλά στην πραγματικότητα θα μου κρατήσει μερικές έννοιες. Εγώ θα αναγνωρίζω πάλι ότι είναι ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, γιατί αυτό με αυτό είναι μια σύμμορφη απεικόνηση. Άρα μου επιτρέπει να αναγνωρίσω ένα pattern
Εκεί που κανονικά, άμα είχα μια προσέγγιση καθαρά γεωμετρική, θα έλεγα δεν είναι ο ίδιος. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια αναγνώριση προσώπου. Ο Κλαούσιος, για να εξηγήσει τις μη αναστρέψεις μεταβολές, εισάγει την εντροπία. Με τρόπο ο οποίος δεν ήταν ικανοποιητικός μαθηματικά, γιατί δεν ήταν ενταγμένο σε μια μαθηματική οντολογία. Ο Καραδιοδωρή έδειξε ότι εάν σε μια κατάσταση του συστήματος υπάρχει μια κατάσταση όσο κοντά θέλω, την οποία δεν μπορώ να φτάσω με μηχανικές μεταβολές, τότε το σύστημα αυτό έχει τη συμπεριφορά που προβλέπει ο δεύτερος νόμος, δηλαδή οι αλλαγές γίνονται με αύξηση της αταξίας. Έτσι είναι στη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό έγινε περίπου το 1909 και δημοσιεύθηκε. Και αυτό που έκανε, τι είναι τώρα αυτό, είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αν έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να έχει διάφορες καταστάσεις και είναι σε μια κατάσταση ισορροπίας, όπως equilibrium στα αγγλικά, τότε πάντοτε δίπλα του, πολύ πολύ κοντά του, υπάρχουν άλλες καταστάσεις του συστήματος, οι οποίες όμως δεν μπορούμε να τις φτάσουμε πηγαίνοντας αδιαβατικά, δηλαδή πηγαίνοντας ισοεντροπικά. Δηλαδή αυτό που κατόρθωσε να κάνει είναι να πετάξει τα μηχανικά, αν θέλετε, μηχανιστικά, αν θέλετε, με κύκλους, με μηχανές, και να φτάσει στο κέντρο του πράγματος. Στην αρχή αυτό δεν το καταλάβανε πολύ. Η αφαίρεση αυτή βοήθησε πολύ μετά στο να έχουμε εξέλιξη, στο να καταλάβουμε τη θερμοδυναμική καλύτερα και να προχωρήσουμε σε αυτή που λέμε στατιστική φυσική, που μας βλέπει, μας δίνει δηλαδή μια πώς περνάμε από το μικρό κόσμο στο μακρό κόσμο. Ο Καραθεοδωρή λοιπόν είναι εκπληκτικό πως κατόρθωσε και το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, τα οποία όπως τα διατύπωνε η κλασική θερμοδυναμική είχαν απαραίτητη προϋπόθεση την έννοια της θερμότητας, αλλά θα έλεγα και την έννοια της θερμοκρασίας. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής λέγει ότι η ενέργεια δεν καταστρέφεται. Συνεχώς μετατρέπεται. Μπορεί να υποβαθμιστεί, αλλά δεν μηδενίζεται, δεν καταστρέφεται. Δεν δημιουργείται, δεν παράγεται. Μετασχηματίζεται. Για να παρακάμψει την έννοια της θερμότητος, εισήγαγε πρωτίστως ως βασική έννοια την έννοια του αδιαβατικού τυχώματος. Το τυχώματος δηλαδή εκείνου που μπορεί να μεταφέρει σε ένα σώμα που περιέχεται μέσα στο δοχείο ενέργεια μόνο όταν μετακινηθεί το τύχωμα αυτό ή παραμορφωθεί. Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα προϋποθέτει γνωστή την έννοια της θερμότητας και λέει: όταν σε ένα σώμα, στερεό, υγρό ή αέριο, δώσουμε θερμότητα, τότε η θερμότητα αυτή, η ενέργεια αυτή καταναλώνεται σε δύο πράγματα. Να αυξηθεί η εσωτερική ενέργεια του σώματος και να παραχθεί άρωμα. Ο Καραθεοδωρή, επειδή έβγαλε την έννοια της θερμότητος, διατυπώνει αλλιώς το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, χωρίς την έννοια της θερμότητας. Λέει λοιπόν ότι εάν έχουμε ένα σώμα αέριο όμως, το οποίο έχει τυχώματα, εάν τυχαίνει να είναι αδιαβατικό το τύχωμα, τότε ενέργεια μπορεί να δώσει σε αυτό το σώμα μόνο όταν παραμορφωθεί το τύχωμα. Αυτό το τύχωμα ονομάζει αδιαβατικό και προφανώς το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα προϋποθέτει την ύπαρξη τυχωμάτων. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής λέγει ότι σε ένα κλειστό κύκλωμα, όπου δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον, η ενέργεια συνεχώς υποβαθμίζεται. Και αυτό το μέτρο της υποβάθμισης είναι η εντροπία, που είναι ένα βασικό μέγεθος, όχι μόνο στη θερμοδυναμική, αλλά στη θεωρία των πληροφοριών, στην οργάνωση επιχειρήσεων και σε πάρα πολλές εφαρμογές. Με απλά λόγια, λέει ότι από μια δεδομένη κατάσταση δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μια οποιαδήποτε πάντοτε με αδιαβατικό τρόπο. Έχουμε ένα αυτοκίνητο γιατί ξοδεύουμε για να κινηθεί. Αν δεν υπήρχε τριβή, βέβαια δεν θα μπορούσε να κινηθεί και δεν γυρίζει ο τροχός. Αν δεν υπήρχε τριβή, δεν θα χρειαζόταν με μια ταχύτητα σταθερή, όπως μαθαίνει, μας λέει ο Νεύτωνας, με μια ταχύτητα σταθερή θα πηγαίναμε για πάντα, δεν θα χρειαζόταν τίποτα. Λόγω όμως της τριβής,
Βεβαίως υπάρχει μια δύναμη ανάποδα, έτσι δεν είναι, και έτσι πρέπει να προσφέρουμε ενέργεια για να μπορεί να κινηθεί. Ένας κινητήρας αυτοκινήτου παίρνει με την καύση της βενζίνης μια θερμότητα 100 μονάδες. Δεν μπορεί τις 100 μονάδες να τις κάνει κινητική ενέργεια. Θα μετατρέψει σε κινητική ενέργεια μόνο ένα 20%. Αυτό είναι το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Αναφέρεται σε όλα τα βιβλία της σύγχρονης θερμοδυναμικής ότι συνέβαλε με τη μελέτη που έκανε και δημοσίευσε το 1909 στην διεύρυνση της έννοιας εντροπίας και όχι μόνο σε θέματα απλής θερμοδυναμικής αλλά σε θέματα οργάνωσης, πληροφορικής, σχέσεων ανθρώπων. Η θερμοδυναμική έπαιξε και μέσα από την εξέλιξη θερμοδυναμικής που είναι η στατιστική φυσική έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να καταλάβουμε την ατομική θεωρία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή τα άτομα και τα λοιπά, πώς συμπεριφέρονται, γιατί οι άλλες ήταν μακροσκοπικές ποσότητες και θέλαμε να τις βρούμε τώρα αυτές, αν δεχθούμε ότι υπάρχουν άτομα, έτσι θα πρέπει να τις αποδείξουμε αυτές τις σχέσεις. Και αυτή η ένωση που έγινε, δηλαδή ότι ξεκινάω από αλληλεπιδράσεις ατόμων και μπορώ και εξηγώ την θερμοκρασία και εξηγώ την πίεση και εξηγώ τον νόμο των τελείων αερίων, λέω ένα παράδειγμα που μαθαίνουμε όλοι, ας πούμε, κτλ. Αυτό μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη σχέση και μας έδωσε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα το μικρό κόσμο, γιατί το μακρό κόσμο τον ξέραμε. Εδώ παίξανε τα αξιώματα αυτά πολύ μεγάλο ρόλο και εδώ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η συγκεκριμένη μορφή του αξιώματος ή του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής από τον Καρυθοδωρή. Η θερμοδυναμική είναι μια οριστική αντίληψη. Αφορά ιδιότητες του συστήματος, το οποίο το βλέπουμε ως όλον. Η ενέργεια είναι ενέργεια του συστήματος. Ενώ η θερμότητα αφορά ένα σημείο του συστήματος. Διακρίνει λοιπόν ο Καραθεοδωρή τις ιδιότητες ως ιδιότητες τοπικές ή εντατικές, όπως είναι η θερμοκρασία ή κάποιο πεδίο βαρύτητος, και ιδιότητες ολικές ή εκτατικές, οι οποίες έχουν νόημα μόνο αν δω το σύστημα ως όλον. Για παράδειγμα, ο όγκος του συστήματος. Δεν υπάρχει όγκος σημείου. Το φορτίο, το ηλεκτρικό που έχει ένα σύστημα. Η πιθανότητα, και αυτή αφορά ένα γεγονός. Δεν ορίζεται πιθανότητα για ένα σημείο. Τα μαθηματικά έχουν τριαδική δομή και η Αγία Τριάδα συμπληρώνεται με την έννοια του μέτρου. Και απλουστεύονται όλα και έτσι σήμερα αυτό που ξέρουμε και διδάσκουμε ως μαθηματικά είναι δομές οι οποίες είναι συνδυασμοί της Αγίας Τριάδος, της άλγευρας, πράξης, της τοπολογίας, εγκύτης και του μέτρου που είναι έκταση. Εδώ έχουμε το βιβλίο του Καραθοδωρή που αφορά το τηλεσκόπιο του Σμιτ. Είναι μια έκδοση από το 1940 και μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το τηλεσκόπιο, πώς λειτουργεί και αυτό που έχει σημασία είναι πώς έχει κάνει τους υπολογισμούς για την διόρθωση, για τα ελαττώματα που έχει κάθε τηλεσκόπιο όταν υπάρχει μια παραμόρφωση της εικόνας. Ο Καραθοδωρή θα χρησιμοποιήσει πιο πολύ το τηλεσκόπιο του Σμιτ. Πάνω σε αυτό θα κωδικοποιήσει υπολογισμούς που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε τι είναι η διόρθωση της εικόνας, του χρώματος, είναι διάφορα κριτήρια που μπορεί να έχει μια εικόνα και όλο αυτό το πλαίσιο το κάνει χρησιμοποιώντας σύμμορφες απεικονίσεις. Αυτό μας δίνει μια κωδικοποίηση η οποία είναι πιο εύκολη για να κάνουμε τώρα το μέλλον. Όταν θα είμαστε ικανοί να κάνουμε τηλεσκόπια με πολύ μικρά τηλεσκόπια θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια θεωρία στα πολύ μικρά και όταν αυτά θα είναι συντονισμένα θα έχουμε μία εικόνα η οποία δεν θα είναι παραμορφωμένη. Άρα θα είναι σταθερή, ανθεκτική και κατά συνέπεια θα μας επιτρέψει να ανακαλύψουμε εικόνες που δεν είχαμε με ένα κλασικό τρόπο. Thank you.
πλαίσιο της ανάλυσης πολλών μεταβλητών, ο Καραθεοδωρή ασχολήθηκε και με το πρόβλημα του πλατό. Το πρόβλημα αυτό είναι μια επιφάνεια που έχει καθορισμένο σύνορο, πότε έχει ελάχιστο εμβαδό. Το απλούστερο παράδειγμα λοιπόν είναι οι πομφόλιγες. Γιατί οι πομφόλιγες αποκτούν σφαιρικό σχήμα? Βλέπετε τι ωραίες δομές εμφανίζονται. Αυτό το πρόβλημα ελαχιστοποίησης απασχόλησε τον Καραθεοδωρή και συνέβαλε στη διευκρίνηση πολλών ιδιωτήτων του. Στο τέλος της ζωής του, ο Καραθεοδωρή ασχολείται και με άλλα θέματα. Είναι σαν να ξαναγυρίζει στο αρχικό του επάγγελμα του μηχανικού, αλλά αυτή τη φορά εμπλουτισμένος με μια τεράστια εμπειρία. Ασχολείται με τους στυλοβάτες του Παρθενώνα. Ο στυλοβάτης είναι το πλαίσιο στο οποίο ακουμπούν οι κίονες. Διαπιστώθηκε ότι το πλαίσιο αυτό δεν είναι επίπεδο, αλλά μέρος μιας σφαίρας. Είναι δηλαδή ένας σφαιρικός τομέας, ο οποίος στηρίζει τις κολόνες και οι κολόνες που βρίσκονται στο κέντρο είναι πιο κοντές από τις κολόνες που βρίσκονται στα άκρα. Από αυτά τα δεδομένα, ο Καραθεοδωρή υπολογίζει ότι η σφαίρα αυτή έχει ακτίνα 1850 μέτρα. Υποθέτουμε ότι είμαστε στον Παρθενώνα, κοιτάζουμε τον Παρθενώνα από πάνω, κοιτάζουμε τους κίονες που είναι στη σειρά εδώ. Για να μεγαλώσουμε το ύψος, το ζωγραφίζουμε έτσι. Αυτό θα μας δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο μεγάλο από το συμβατικό. Το δεύτερο είναι ότι το μάτι, όταν βλέπει κίονες οι κάθετους, έχει την τάση να τους μετατρέπει έτσι. Κατά συνέπεια, οι αρχαίοι Έλληνες σκέφτηκαν να είναι έτσι ο κίονας, έτσι ώστε όταν υπάρχει μετατροπή από μια σφαιρική οπτική, να είναι κάθετος. Το τρίτο σημείο που μπορούμε να δούμε σαν χαρακτηριστικό του Παρθενώνα είναι το σημείο φυγής που βρίσκεται πολύ πιο πάνω. Άρα οι κίονες στην πραγματικότητα είναι πάνω σε ευθείες. Άρα οι κίονες είναι εδώ. Έχουμε τη μικρή, το μεγάλο και το φούσκωμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος ο κίονας, άμα τον κοιτάξουμε από πάνω, δεν είναι απλώς ένας κύκλος. Λαξεύεται ο κίονας, άρα θα κάνουμε κάτι που θα μειώσει το βάρος, ενώ φαινομενικά κρατάμε τον ίδιο όγκο. Ο Καραθεοδωρή ήξερε ότι οι αρχαιολόγοι είχαν εντοπίσει αυτό εδώ το άνοιγμα και προσπαθούσαν να βρουν τι είδος καμπύλης έχουμε. Η καμπυλότητα θα μετρηθεί από έναν κύκλο ο οποίος θα εφάπτεται στο σημείο και θα μετρήσουμε αυτή την ακτίνα και θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε την μορφή της καμπύλης. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι ότι άμα βάλω αυτούς τους κύκλους μόνο και βάλω ότι τώρα έχουμε τα περάσματα τέτοιου τύπου, έχω μια απλοποίηση της καμπύλης, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι όντως θα πρέπει να εφάπτεται με αυτόν τον τρόπο και είμαι ικανός μετά να ξαναγράψω την καμπύλη. Άρα έχω κάνει απλοποίηση παίρνοντας σημεία πολύ σημαντικά. Τώρα θα εφαρμόσει αυτή την ιδέα πάνω σε έναν κίωνα και στον κίωνα, την ώρα που υπάρχει αυτό το λάξασμα, θα εξετάσει ποιος είναι ο κύκλος που εφάπτεται. Αρχικά θα κοιτάξει πρώτα το θέμα της καμπυλότητας, άρα θα μπορέσει να μετρήσει το θέμα της ακτίνας. Τι ανακαλύπτει ο Καραθεοδωρή είναι ότι πρόκειται για τομείς από κύκλους και θα αποδείξει ότι οι κίονες που είναι μπροστά σε σχέση με τους κίονες που είναι πίσω
δεν έχουν την ίδια ακτίνα. Εδώ θα είμαστε στα 5 χιλιόμετρα, ενώ εδώ θα είμαστε στα 10. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, νομίζουμε ότι όλοι οι κύρονες είναι του ίδιου τύπου, αλλά μετά ξεχνάμε ένα σημαντικό σημείο, είναι ότι ο ναός έχει το μεγαλύτερο βάρος εδώ. Καραθοδορή ξεκίνησε με κορυφαίο όραμα να μάθουν τα Ελληνόπουλα ότι είναι κληρονόμοι ενός μεγάλου πνευματικού θησαυρού που ακούει το όνομα Κωνσταντίνου Καραθοδορή, προκειμένου να δαπανίσουν στο μέλλον αυτόν τον σπουδαίο θησαυρό που δυστυχώς εμείς οι Έλληνες πολύ αργά πληροφορηθήκαμε, ενώ στο εξωτερικό υποκλίνονται πάνω στο άκουσμα Κωνσταντίνου Καραθοδορή. Μαθηματικό του έργο συνοδεύεται από πολιτική δράση. Στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Γερμανία και η Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Καραθεοδωρή προτιμάει να παραμείνει στη Γερμανία για να βοηθήσει όσους θεωρούνταν ανεπιθύμητοι ως μία μυγής άριοι από το καθεστώς. Με τις διασυνδέσεις που έχει, καταφέρνει και φυγαδεύει πολλούς και τους σώνει από βέβαιο θάνατο και βασανιστήρια. Για την προσφορά του αυτή, η κυβέρνηση του Ισραήλ το 2005 μας προσφέρει την ανέκδοτη αλληλογραφία Καραθεοδωρή Αϊνστάιν σχετικά με την βοήθεια που πρόσφερε ο Καραθεοδωρή σε ζητήματα σχετικότητος. Στην αλληλογραφία αυτή φαίνεται ότι ο Καραθεοδωρής συμβουλεύει τον Αϊνστάιν σε διάφορα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν αφού ο Αϊνστάιν διατύπωσε την σχετικότητα. Ο Αϊνστάιν, μη γνωρίζοντας σε βάθος τη μαθηματική ανάλυση, χρειαζόταν κάποιους τεχνικούς συμβούλους και ο Καραθεοδωρή πρόθυμα του προσέφερε η αδίποτε βοήθεια. Όταν το 1909 έγραψε για το δεύτερο θεσμικό αξίωμα και του έδωσε αυτή τη διατύπωση, άλλοι λέγανε τώρα, και τι μας νοιάζει εμάς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι η μεγαλοσύνη των ανθρώπων. Και εκεί διαφέρουν, πώς το λένε, οι επιστήμονες μεταξύ τους. Γιατί είναι άλλοι επιστήμονες που περνάνε μια ζωή στο να κάνουν τα ίδια πράγματα, καλοί επιστήμονες, καλές δουλειές, ας πούμε, κτλ. Αλλά είναι μέσα στην πεπατημένη. Ο σκοπός είναι να φύγεις από εκεί. Αυτό που θα συμβαίνει στο μέλλον, όταν εμείς έχουμε γίνει πρωτόνια και νετρόνια και ηλεκτρόνια, θα είναι το εξής πράγμα, ότι θα κάνουν ίσως διατυπώσεις διαφορετικές. Προσέξτε, το δεύτερο θερμικό οξύμα δεν πρόκειται να καταρριφθεί ποτέ. Αυτό θέλω να πω τώρα, καταλάβατε. Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή πεθαίνει το 1950 στο Μόναχο σε ηλικία 77 ετών. Ο ακαδημαϊκός Παναγιώτης Ζερβός, κατά την επίσημη αναγγελία του θανάτου του στην Ακαδημία Αθηνών, θα πει: «Οι μεγάλοι επιστήμονες ανήκουν στην ανθρωπότητα. Εάν έχουμε το δικαίωμα οι Έλληνες να διεκδικήσουμε τον Καραθεοδωρή, τότε δυνάμεθα να χαράξουμε επί του τάφου του. Ενθάδε κείτε της ρήμασης προγόνων πειθόμενος». Ο δε ακαδημαϊκός και φίλος του Γιώργος Ιωακιμίδης
θα εκφωνήσει για τον εκλειπώντα. Ό,τι παρήλθε πέρασε και δεν ξαναγυρίζει. Μα αν έχει λάμψη δυνατή και πάλι θα φωτίζει. Εκτός από τα δύο του βιολογικά παιδιά, το Στέφανο και τη Δέσποινα, άφησε και ένα τρίτο παιδί. Γέννημα της διανόησής του, το έργο του, που είναι σπουδαίο και συνεχίζει να φωτίζει.